Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η οδός Αντιγονιδών αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο της συμπλοκής, όπου κοίτονταν αιμόφυτος ένας άντρας στην άσφαλτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, άγνωστος άνοιξε πυρ. Ήταν 11 παρατέταρτο περίπου το βράδυ όταν ακούσαμε πυροβολισμούς. Ακούστηκαν από λίγο πιο κάτω και μας έκανε εντύπωση που στη γειτονιά ακούστηκαν έτσι κρότη. Ευτυχώς είχε αστυνομική δύναμη λίγο πιο πάνω εδώ στη γωνία, άρα υπήρχε άμεση επέμβαση. Από ό,τι μάθαμε, κυνηγούσαν έναν άνθρωπο ο οποίος για να γλιτώσει πήγαινε μέσα από τα αυτοκίνητα για να κρυφτεί. Εκείνη την ώρα η περιοχή εδώ πέρα είχε κίνηση, γιατί είναι πιο κάτω το κέντρο, η Βαλαωρή του και οι στάσεις. Περνούσε κόσμος, θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Σίγουρα ανησυχούμε. Εγώ προσωπικά έχω καιρό που έχω φύγει από το κέντρο, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Χθες το βράδυ πέσανε πυροβολισμοί. Όπως ξέρετε. Όχι, εγώ είχε τύχει, είχα φύγει, αλλά τα παιδιά που μείναν εδώ το βράδυ μου είπαν για εδώ κάποιες συμμορίες, ας πούμε. Χαμός γίνεται. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 5 κάλικες. Κυρίες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι είχαν κλείσει εδώ την περιοχή και κάναν έλεγχο, από ό,τι έμαθα, για να δουν ποιος έριξε τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης και το θύμα είναι αλλοδαποί, οι οποίοι διαπληκτίζονταν στο σημείο για αρκετή ώρα μαζί με ομοεθνείς τους. Τα συχνά περιστατικά παραβατικότητας έχουν αναστατώσει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Ναι, δυστυχώς υπάρχει ανασφάλεια πάρα πολύ και δεν φοβόμαστε να περπατήσουμε το βράδυ έξω έτσι. Πόσο μάλλον να αφήσουμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά και αυτά να περπατάνε. Παραγγέλνει ο κόσμος ταξί και επειδή φοβάται, κάθεται μέσα στην είσοδο μέχρι να εμφανιστεί το ταξί μπροστά στην είσοδο για να βγει από την οικοδομή του. Αλλιώς δεν βγαίνει από την οικοδομή, ούτε καν στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, καθόμαστε στις πιάτσες, δηλαδή μπορώ να γυρίσω λίγο την πλάτη μου εγώ να μιλήσω. Και υπάρχουν κρούσματα που πλέουν το τάμπλετ, το κινητό ή το κερματοδείκτη που έχεις μέσα. Συχνά συμπλοκές, ελλειπή φωτισμό, που και αυτό νομίζω επηρεάζει. Έχει αρκετή εγκληματικότητα, θα μπορούσα να πω. Όχι μόνο από πυροβολισμούς και από άλλες απόψεις, αλλά έχει αυξημένη εγκληματικότητα σαν περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας ακολούθησαν ένα όχημα που αποχώρησε με ταχύτητα από την οδό Αντιγονιδών, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και προσήγαγαν τον οδηγό του.